να ερευνήσουν το ενδεχόμενο ο 44χρονος αγνοούμενος Νίκος Αεράκης να έχει κινηθεί στην ορεινή περιοχή από το Παλιόκαστρο προς τη Ροδιά, κλήθηκαν σήμερα πυροσβεστική και αστυνομία. Η αγωνία για την οικογένειά του έχει χτυπήσει κόκκινο 12 μέρες από τη στιγμή που χάθηκαν τα ίχνη του. Ζητήθηκε συνδρομή της αστυνομίας από την υπηρεσία μας, κινητοποιηθήκαμε και συνδράμουμε άμεσα με ομάδα που πεζοπόρο από το ΕΜΟΔΕ, με το σκύλο από τη μονάδα μας, καθώς και με ομάδα ντρόουν. Από νωρίς το πρωί, κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής με σκύλο ανιχνευτή, ντρόουν και στελέχη της ΕΜΟΔΕ σάρωναν την ορεινή περιοχή με αφετηρία το κημητήριο της Ροδιάς. Ανοίγουμε λίγο τον κύκλο στην ευρύτερη περιοχή της Ροδιάς, σε μονές, σε κατοικίες, σε ρέματα, μήπως και υπάρχει πιθανότητα να βρούμε τον αναζητούμενο που αγνοείται εδώ και 12 μέρες. Οι έρευνες επεκτάθηκαν ακόμη και μέχρι τη Μονή Σαββατιανών, όπου εξετάστηκαν πληροφορίες για την παρουσία περιπατητή, η περιγραφή του οποίου έμοιαζε με την περιγραφή του 44χρονου αγνοούμενου. Ωστόσο, δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη μαρτυρία, παρά το γεγονός ότι αναζητήθηκε και υλικό από κάμερες στην ευρύτερη περιοχή. Κάποιες πληροφορίες που είχαμε για κάποια μονή που υπήρχε κάτι ήταν τις προηγούμενες μέρες πριν εξαναφανιστεί ο 44χρονος. Το διασταυρώσαμε, δεν βρέθηκε κάτι. Ψάχνουμε στην ευρύτερη περιοχή, ρωτώντας τον κόσμο, τις μονές, αν γνωρίζει κάποιος κάτι, και προσπαθούμε προς την κατεύθυνση της ανέβρεσης των αγνοούμενων. Το μεσημέρι, και αφού ο πρώτος κύκλος ερευνών ολοκληρώθηκε χωρίς και πάλι να προκύψει κανένα ίχνος του 44χρονου, τα κλιμάκια της αστυνομίας και της πυροσβεστικής επέστρεψαν στο αρχικό σημείο των ερευνών. Στο Παλιόκαστρο, εκεί που βρέθηκαν το αυτοκίνητο του 44χρονου και τα προσωπικά του αντικείμενα. Για μία ακόμη φορά, πυροσβέστες και αστυνομικοί κατέβηκαν στην απόκρημνη ακτή, ενώ ερεύνησαν και το λόφο γύρω από το κάστρο. Υπάρχει αγωνία από την οικογένεια, έχει επαφή με την αστυνομία. Είμαστε διαθέσιμοι προς την κατεύθυνση αυτή και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.